Those Chords Made Chaos, έτσι ονομάζεται το νέο άλμπουμ των Furor, ενός συγκροτήματος το οποίο δραστηριοποιείται εδώ στην Αθήνα και σήμερα στο TV World φιλοξενούμε τον drummer τους, τον Νίκονα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Χάκο. Όλα καλά. Όλα καλά, τέλεια. Μπράβο. Furor, Those Chords Made Chaos είναι το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος από όσο γνωρίζω, αλλά πες με εσύ, ποιοι είναι οι Furor, που δραστηριοποιούνται, τι κάνουν. Λοιπόν, οι Furor βγήκαν το 2001 το Μάιο από παιδιά του Λυκείου. Λοιπόν, ως τετράδα ξεκινήσαμε, ως τετράδα θα μείνουμε, θα παραμείνουμε. Το 2002 κυκλοφορήσαμε ένα κομμάτι μας από τη White Power Records, συλλογούλα, με διάφορα συγκροτηματάκια. Ακολούθησαν πάρα πολλά live, έχουμε πολλά live στο ενεργητικό μας όλα αυτά τα χρόνια. Το 2006 βγάλαμε τον πρώτο μας δίσκο, Even God Can Judge Us. Και τώρα, καινούριος δίσκος, Those Chords Made Chaos. Με πολύ ξύλο. Those Chords Made Chaos, λοιπόν, το νέο άλμπουμ των Furor. Και Νίκο, να ακούγοντάς το, θα κατέτασα τους Furor σε αυτό το νέο ρεύμα των heavy metal συγκροτημάτων, οι οποίοι παίρνουν και λίγο hardcore, έχουν και λίγο το ύφος αυτό το μασίχετ στον ήχο τους, αγαπάνε και τους λείπνοντα, αλλά αγαπάνε και παλιά πράγματα. Σίγουρα, για πες μου εσύ τώρα, τι ακούγατε όταν θέλατε να φτιάξετε ένα συγκρότημα? Τι ακούγαμε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο καθένας ακούει τελείως διαφορετικά πράγματα. Όταν σου λέω τελείως, τελείως. Δηλαδή, ο μπασίστας μας είναι μονοκάφρος. Ναι. Εγώ ακούω τα πάντα. Ο κιθαρίστας ακούει πιο πολύ τα πάντα από μένα. Και ο τραγουδιστής είναι τελείως σε άλλη φάση. Τελείως. Μπορεί να μην έχει και καν σχέση με το metal. Και όμως βγαίνει αυτό που ακούς. Οι Furor, όπως μου είπες, δημιουργήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του τρέχοντος, το 2001. Έχουν περάσει 7 χρόνια από την δημιουργία των Furor. Και πώς βλέπεις την εξέλιξη του συγκροτήματος έτσι μέσα σε αυτό το διάστημα? Δηλαδή, σίγουρα έχετε κάποιες κασέτες ή κάποια demo από τα πρώτα σας βήματα. Ποια ήταν η εξέλιξη της μπάντας? Η εξέλιξη ήταν ότι, όπως το είπες και εσύ, πάρα πολλές πρόβες. Στην αρχή δεν ξέραμε τι θέλαμε να κάνουμε. Σου είπα, φτιαχτήκαμε πιτσερικάδες από λύκειο. Όσο παίρναγε ο καιρός και βλέπαμε ότι ο κόσμος γουστάρει και μας ψάχνει και, και ενδιαφέρεται για μας, είπαμε γιατί δεν κάνουμε και ένα συντάκι. Έτσι ξεκίνησε δηλαδή. Όντως υπάρχουν κασέτες που άμα τις ακούσεις δεν τις ακούμε εμείς τώρα και παθαίνουμε λαλά. Λοιπόν, εντάξει, όλα είναι καλά και γουστάρουμε αυτό που κάνουμε. Βλέπουμε ανταπόκριση από τον κόσμο και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για όσο ο κόσμος γουστάρει. Πώς αντιμετωπίζει άραγε ένα νέο συγκρότημα όλο αυτό το χάος που επικρατεί σήμερα στην δισκογραφία? Δηλαδή, υπάρχουν παλιά συγκροτήματα τα οποία λένε πως η μουσική βιομηχανία σήμερα είναι ένα καράβι το οποίο βουλιάζει και δεν θέλουμε να είμαστε μέρος αυτής οικής, παραδείγματος χάρη το λένε αυτό. Αυτή είναι μια εκδοχή. Γιατί πολλοί κόσμος κατεβάζει μουσική από το ίντερνετ, άλλοι ακούνε μόνο από τα MySpace, άλλοι αντιγράφουν και το να κυκλοφορεί μια νέα μπάντα, έναν δίσκο, σίγουρα τη βάζει σε μπελάδες, έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι είναι. Παραγωγές, ηχογραφήσεις, σκοπές, ναι, όντως είναι μια περίεργη φάση. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να αφήσουμε κάτι όταν θα σταματήσουμε να υπάρχουμε. Δεν μπορούμε τώρα να πούμε ότι εντάξει, θα ανεβάσουμε κομμάτια στο ίντερνετ και κατεβάσατε από εκεί. Θέλουμε να έχουμε κάτι πίσω μας, να φτάσουμε, ξέρω εγώ, παππούδες και να λέμε εξής, κάτι βγάλαμε και 2 CD, 3 CD και είχαμε αυτή την απήχηση στον κόσμο. Αυτό έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Σίγουρα η δισκογραφία δεν πάει καθόλου καλά, τα CD δεν πουλάνε. Υπάρχει μεγάλη υπερπροσφορά από μπάντες. Δεν ξέρω, εμείς ελπίζουμε για το καλύτερο. Δεν πιστεύουμε βέβαια ότι θα αλλάξει δραματικά κάτι. Απλά θέλουμε να προσπαθήσουμε. Θέλουμε να προσπαθήσουμε τουλάχιστον για μας. Μάλιστα. Από όσο ξέρω, οι Furor είναι και ένα συγκρότημα οι οποίοι δραστηριοποιούνται πάρα πολύ συναυλιακά. Δηλαδή παίζετε όπου σας φωνάξουν, γιατί πάνω στη σκηνή είτε νιώθετε πως η μουσική σας αναπνέει καλύτερα, είτε παίρνετε πολύ καλά κι εσείς. Όντως, αυτό έχεις δίκιο. Έχουμε κάνει πάρα πολλά live. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν προκύψει και κάποια support. Πολλά live σε επαρχίες, σε μαγαζιά στην Αθήνα. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι τέλεια. Γι' αυτό ζούμε για το live. Το live είναι αυτό που μας εκφράζει πάρα πολύ. Τώρα το CD ήταν το φυσικό επόμενο. Για να έχει ο κόσμος να ακούει κάτι στο σπίτι του. Ωραία. Και τώρα συναυλιακά, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις? Τώρα βέβαια είναι και καλοκαίρι, θα μου πεις, τα πράγματα ίσως είναι λίγο δύσκολα. Λίγο, έτσι, λίγο το καλοκαίρι, λίγο λέμε να ηρεμήσουμε. Από χειμώνα σκεφτόμαστε αρκετά live, ήδη έχουμε ξεκινήσει και κλείνουμε. Και συζητάμε να κάνουμε κάποια live στο εξωτερικό. Μάλιστα. Υπάρχει ένα βίντεο κλιπ από το Those Chords Made Chaos. Μάλλον πριν πάμε να δούμε το βίντεο κλιπ, σαν τίτλος είναι πολύ πιασάρικος αυτό το Those Chords Made Chaos. Δηλαδή αυτές οι συγχωρητές, αυτά τα ακόρντα δημιουργήσαν χάος. Και
αναφέρεστε σε αυτό που γεννιέται μέσα από τη μουσική σας, είναι κάπως χαοτικό ή έχει να κάνει και με το στιχουργικό μέρος? Έχει να κάνει καθαρά με το στιχουργικό μέρος. Mm-hmm. Ο δίσκος είναι concept. Ναι. Δεν έχει γραφτεί ως concept, δηλαδή να γράψουμε μια ιστορία, να την κόψουμε σε κομμάτια και να τη μελοποιήσουμε. Απλά κινείται γύρω από το ίδιο θέμα. Μπράβο, ναι, κινείται από το ίδιο θέμα. Είναι στην ουσία 10 διαφορετικά άτομα τα οποία έχει μια δικιά του ιστορία. Είναι mm-hmm. και 10 κομμάτια το CD, οπότε κάθε κομμάτι έχει και ένα μικρό story. Αλλά τελικά όλα αυτά τα 10 κομμάτια ανήκουν σε έναν. Μάλιστα. Και γι' αυτό το εξώφυλλο είναι έτσι. Έχει. Είναι πολύ. Τι είναι? Λοιπόν, όχι, θα το αφήσω στους ακροατές να βρουν. Μάλιστα. Είναι ένα κομμάτι είναι αυτό. Μάλιστα. Είναι η συνέχεια ενός κομματιού. Ωραίο, διαφέρον. Είναι πολύ σημαντικό το να μπορείς να κρατάς, ρε παιδί μου, τον ακροατή να ακούει τη μουσική ταυτόχρονα, έχει το booklet στο χέρι του και να ψάχνει να βρει πράγματα είτε μέσα από το στίχο είτε μέσα από διάφορους συμβολισμούς που υπάρχουν στο artwork κτλ. Πολύ, πολύ, πολύ μου αρέσει αυτό. Και το εξώφυλλο του άλμπουμ το επιμελήθηκε ο Μάνος. Ο γνωστός και είναι εξαιρετικός ο Μάνος των Universe, ο οποίος έκανε και το βίντεο κλιπ σας. Και το βίντεο κλιπ. Για πες μου λίγο δύο κουβέντες για το βίντεο. Βασικά για τον Μάνο δεν έχω να πω κάτι. Mm-hmm. Έχουν μιλήσει πράξεις του. Έτσι. Ναι. Τα βίντεο που έχει κάνει της μπάντας του, τα βίντεο που κάνει γενικότερα. Τον αγαπάμε, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βοήθησε. Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε μέσα σε ένα στούντιο, δηλαδή είναι καθαρά. Είπαμε να κάνουμε ένα βίντεο κλιπ το οποίο θα έχει την μπάντα η οποία ανακοπανιέται. Είναι ένα κλασικό κόνσεπτ. Ναι. Ναι. Mm-hmm. Απλά είπαμε να το κάνουμε με περίεργες λήψεις. Τώρα ξέρεις, ο Μάνος τώρα είναι λίγο περίεργο σε αυτά. Είπαμε να το κάνουμε έτσι λίγο πιο περίεργο. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον το βίντεο κλιπ. Okay. Ετοιμαζόμαστε και για δεύτερο. Πολύ ωραία, θα είμαστε εδώ πέρα. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στο TV χωρίς σήμερα. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή τύχη ό,τι κάνετε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε. Εμείς πάμε να δούμε τους Furore και είμαστε πάντα εδώ στο TV World του Mad και του Metal Hammer.